Για να καταλάβουν τώρα. Εξήγησα χθες και στην εισήγησή μου ότι μια τράπεζα δεν έχει κανένα κίνητρο να δώσει τα δάνειά της με έκπτωση 80% και να γράψει άλλα 80% χασούρα. Γιατί δεν τα ξέρουμε αυτά. Προσέξτε. Μπορεί να τα ξέρουμε. Έχει δικαίωμα να το κάνει, αλλά δεν θα το κάνει διότι θα ψάχνει πάλι κεφάλαια και έξω με το κεφαλαίο. Ανοίγουν νέες τρύπες. Τότε γιατί ψηφίστηκε αφού δεν το. Έπρεπε να ομολογηθεί. Αφού δεν το θέλουν οι τράπεζες, δεν το θέλουμε εμείς. Γιατί ψηφίστηκε. Δεν τα ξέρουμε αυτά τα δάνεια. Μα δεν υπήρχε πλαίσιο, δεν υπήρχε νομοθεσία. Μέσα στο ελληνικό δίκαιο, κάτω από την Τράπεζα της Ελλάδος και με την υποπτία του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, θα πράξει ένα πλαίσιο. Κύριε Καμένο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βοηθάμε και κάτι άλλο. Είστε και άνθρωπος της αγοράς. Εγώ που θα κάνω μια. Ήδη η πρώτη έγινε και έχει έδρα του αμπελοκύπρου. Πολλές θα γίνουν. Εγώ που θα έχω μια εταιρεία διαχείρισης ή ίσπραξης. Μόλις με 100.000 κεφάλαιο. Μόλις με 100.000 μετοχικό κεφάλαιο. Εγώ δεν θα εκδηλώσω ενδιαφέρον. Θα πάω σε μια τράπεζα και θα πω. Τι δάνεια έχεις. Αυτά. Μάλιστα. Στα σου δίνω το 30, το 40, 50% της αξίας του, δώστα μου. Και θα πάει μετά στον αγρότη να ζητήσει το 100%. Αυτό λέω Σκρέκας. Θα γίνει όχι, αυτό. Αυτό να μην το... Δεν ξέρουμε πρώτα απ' όλα αν θα γίνει έτσι. Για ποιος είναι ο σκοπός αυτών των εταιριών. Ένας απλός σκοπός θα ήταν να το αγοράσει το 50 και να το πουλήσει την άλλη μέρα στο 60. Να βγάλει ένα 10%. Ωραία. Σε ένα τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Θα μπορούσε να γίνει. Θα δούμε την βέβαια, θα μπορούσε να πιάσει τον αγρότη και να του πει: έλα εδώ να το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Έχουν δεσμευτεί κεφάλαια. Είπα στην εισήγησή μου ότι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία μα άφησε 80 δις κόκκινα δάνεια το Δεκέμβριο του 2014. Και τα κάνατε 100 σε 10 μήνες. 80 και δις. Τα κάνατε 100 σε 10 μήνες. Αλλιώ γιατί. Τώρα ξέρει πώ πάει αυτή η δουλειά. Δεν τα κάναμε εμεί. Κύριε Καμένο, ξέρετε ότι μειώνεται στο τέλο. Το τελευταίο τρίμηνο θα πιάσει. Αφήστε να πάμε σε διαφημίσει και επιστρέψουμε. Θα τα πούμε όλα. Αυτά τα δάνεια αυτή τη στιγμή πρέπει να ομαλοποιηθεί η σχέση. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ή μια εταιρεία, μια επιχείρηση που είχε δάνεια σε 4 τράπεζες. Τι έκανε μέχρι χτε. Πήγαινε και εκβιαζόταν από 4. Τώρα μπαίνει ένα πλαίσιο που μπαίνει μια πλατφόρμα υπέρ του δανειολήπτη και έρχονται οι 4 τράπεζες στο τραπέζι. Και κάτω από ελληνικό δίκαιο, με συμβουλευτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Μισό λεπτό. Θα γίνει. Το ξέρω, μα θα γίνει. Θα γίνει έτσι. Εκείνο που προκύπτει πάντως από τον νόμο. Δεν προκύπτουν μέσα. Εκείνο που προκύπτει από τον νόμο είναι ότι εγώ που έχω εταιρεία. Τα δάνεια θα μπουν στο ίδιο τραπέζι από τις 4 τράπεζες. Θέλει διευκρινίσεις το θέμα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.